τράπεζες πριν. Έλα! Βγάλε τον απλιστό Σολομό με τις τάρτες και τα χριστουγεννιάτικα καλούδια και τα πατατάκια και ό,τι άλλο. Πειράτε και εδώ κάτι. Τι τώρα, αμαρτία να πω, όχι σε όλα αυτά. Αυτά τα λουκανικάκια που μας έβγαλαν στο ράφι, ανυπέστα τα λιμένα. Ο Σάκη θα οργανώσει τη μάσα. Φέρτε τα τραπέζια στη μέση, τα χαρτιά στο σιτάρι προς την πόρτα. Νίκη Μυρίτσα. Όχι, έχω μια φαρσία. Εγώ θα μια βουλιά ουίσκι, θα το σπίτι. Είμαι μια καλά, με φρόντισε ο Σάκη. Παιδέ, άμα δεν καπουρίσω, θα σκάσω να πάω μια γρήγορη μέσα. Όχι, όχι, Νίκη, Νίκη, πήγαινε στην πάνω τώρα, είναι πολύ καλύτερη, ε. Σάκη, το αδέρα πάνω είναι ένα πίκο. Έτσι και μην δίνετε σημασία στον Άγιο ξενέρωτο με την καζόζα, μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του. Ήρθε το τραπέζι. Ναι. Συγγνώμη. Έλα, Ρίτσα. Έλα, πρόσεχε εγώ εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λόκχαρτ. Είστε πραγματικό τζέντλμεν. Αν δεν δίνετε σημασία στο Σάκη και τις κακοδιάδες του, μιανήθηκε με τον κόλλο και είναι στραγωμένος από τότε. Τον ωραία, τραγωδότη μου, τα χαρτιά να τους ρίξω να ανακάτουμε, ε. Ναι, εγώ. Εγώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, όταν έρθει ο Ιβάν, θα κόψει αυτός για μένα, ε. Χριστούλη μου, εγώ δεν ξέρω καν αν αυτό εδώ είναι από την καλή ή από την ανάποδη. Βρίσκομαι στο απόλυτο κενό, κύριε Λόκχαρτ. Α, και όταν φέρει ο Σάκη τη μάσα και κατεβεί ο Νίκη, ξεκινάμε. Χριστέ μου, έχω τόσο καιρό να παίξω ένα ωραίο φορτάκι. Το περιμένω πώς και πώς. Έλα, έλα, Νίκη! Κάτσε κάτω την ελόγραφη, καθίστε. Σάκη! Πού είναι ο Σάκη, Σάκη! Έλα, Σάκη! Ξεκινάει το παιχνίδι! Μου είπε κανένα 35 χρόνια να με κάνω τον Ιανουάριο. Ο Σάκη κάνει την καλύτερη δουλειά, του κόψει και εκεί. Δεν έχει λεφτά. Έτσι. Δες μια μαύρη. Καμέ! Να σου πω ξέρεις και τέλος φιλάω γιατί είμαι στο δεύτερο σύγχρονα. Μια σαλίτσα από αυτό το χωρίο Ιρλανδέζι προς σπίτι που σου λέγα. Πάμε! Κύριε Λόκα, θα πεις μια πια. Γιατί όχι μια χαρά όπως είμαι ήδη. Ας γίνω κουλουπίδι. Όλοι! Έτσι, μπράβο. Ναι, εμένα καλύτερα άστε μ' απ' έξω. Ιβάν, πιάσε μου μια πάτα, μπορείς. Ωχ, δεν πειράζει. Ένα παιχνίδι είναι μόνο, Ρίτς. Είναι μόνο λεφτά. Ναι, τα δικά σου λεφτά. Οπότε, Σάκη, γύρισε σπίτι, έτσι. Μας έλειψες, το ξέρεις. Αμέ, σε όλους μας έλειψες. Οπότε, για λέγε, πού ήταν εκεί που δούλευες? Ήταν κάτω στο Λάχιν, στα νότια. Πού στα λεφτικά? Όχι. Όχι. Όχι, ήμουν να κάνω τον οδηγό για να έρθει εκεί. Στο Λάχιν. Ναι. Εσύ κάπου διάβαζα να δεις πού ήταν, πως το Λάχιν είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης στο Γκέιτ των Ιστήρων. Έτσι νομίζω. Όχι. Φύγει το Λάχιν, είναι πολύ μικρή πόλη. Πώς το καλό θα μπορούσε να είναι η Γκέιτ πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Γκέιτ πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι το κόμμα. Όντως. Ναι, το κάνω το έντονο, ναι. Του κάνω μας τάση μια βουλίτσα από το μαγικό φίλτρο. Θα δείξω. Όχι, όχι, άστο κλειστό και βάλε. Ιβάν την πήρα μου την έβερε. Γιατί μου τη ζήτησες. Ναι. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Που να με πλήρωνε, δεν θα πει από αυτό το δυναμίτι το νου σου, κύριε Λόκα, θα την ακούσεις. Όχι, δεν πρόκειται, δεν τον βοηθήσει να παίξει. Ναι, σκάτα να τον βοηθήσει. Ένα βράδυ ο Στέντι έτσι δεν έφερε τα τερά του με αυτό το ξέρατο. Το πρωί όταν του έφερε ο Πάρμαν τον λογαριασμό, νόμιζε πως μπούκαρε τροχονό όμως και του κόβε κλίση. Σαν μωρόκα! Μην τον ακούσει, κύριε Λόκα. Όχι, όχι, θα πιω λίγο. Μια χαρά καθόλου με πειράτη αρχίστον να χάνετε. Πολύ χαίρομαι, φίλε. Το ξέρετε βέβαια πως και εγώ έχω άνοιξει ένα τελώς νέο κεφάλαιο, έτσι. Όχι, τι, σταμάτησε το babysitting. Ναι, babysitting τέλος, έχω σταματήσει και εγώ τώρα. Μας και έπαιρχαν έτσι κάποια μικρά θέματα εμπιστοσύνης. Και όχι από μέρος. Λοιπόν, και τώρα ασχολούμαι με εμπορία τυροκομικών. Εμπορία τυροκομικών, ναι. Εγώ το δικό μου πάγκο στο ότι πάρει ένα ευρώ πίσω από την υγεία σου. Έλα! Εντάξει, τώρα μόλι το ξεκίνησα, αλλά μπορεί να γίνει ολόκληρη αυτοκρατορία. Έχει τα φόντα. Μα δεν πρέπει να σου δάσει να κάνει κάτι τέτοιο. Τι! Νόμιζα πρέπει να σου δάσει να κάνει κρασιά, παιδιά, τέτοια για να το κάνει σωστά. Όχι, δεν χρειάζεται, ποιο το πόντο. Εγώ νόμιζα. Όχι, δεν κάνω ποιο το πόντο, είμαι. Αχ, καημένα, εσά δεν κύριε. Τα μάξι πώ είναι. Ποιο μάξι. Το πεζό. Το μάξι αγγλίνη. Όχι, στην πραγματικότητα είναι το παλιό δικό μου. Α, έλα. Ναι. Πήρες καινούριο. Όχι, βέβαια. Από πού και σου να πάρει ο Σάρκη καινούριο αμάξι.
Στην υγειά σου, κύριε Ρόκα. Στην υγειά σου, ξέχασα. Όχι, είναι το ανώπιο εδώ. Ναι, έτσι έλεγε κι ο άλλος. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, αλλά αυτή είναι η μόνη εποχή του χρόνου που πραγματικά ευχαριστιέμαι. Παιχνίδι, παραμονή Χριστουγεννιά, μα τι κάνει. Απολύτω. Δεν συγγνώμη, κύριε Ρόκα. Δηλαδή, για τα Χριστούγεννα παίζω. Ναι, δες. Έχω παίξει παντού σε μπαρ. Πάνω από τα άδικα δωμάτια ξενοδοχείων σε λέσχη σε πολλά άδικα παντού. Τρεις-τέσσερις που πριν ψυχή μέσα. Μονάχα μερικά παλιόμικρα με γυαλιά καθρέφτες και γυρισμένα μανίκια να σε πόνουν το τραπέζι. Κοιτώντας πάντα κάποιον κακομίδι κόπανο να τα παίζει όλα για όλα. Σπίτια! Μικρά σπίτια παραμονή Χριστουγέννων πες του πουθενά. Έχω παίξει στη δυτική ακτή, αλλά κυρίως στα ανατολικά. Καλά έχω παίξει παντού. Πες το και έχω παίξει σε αστυνομικά τμήματα. Σάκη, σε παράμιλα αρμοδικά δωμάτια με εξαίσιους επιχρυσωμένους καθρέφτες. Και όμορφα ψηλά παράθυρα που ψώνονται πάνω από κατάσπαρτα δάση στο κέντρο του Δουβλίνου ή του Λονδίνου.